Το τελευταίο θέμα για το απόψινό μας πρόγραμμα είναι καλλιτεχνικό. Την Κυριακή 12 Ιουνίου έγιναν τα εγγένεια της έκθεσης ζωγραφικής του γνωστού Έλληνα ζωγράφου Δημήτρη Κούκου στην Gallery K στο Hampstead. Το άνοιγμα της έκθεσης έκανε ο Γενικός Πρόξενος της Ελλάδας, κ. Μάκης Παντζόπουλος, με την παρουσία του Μορφωτικού Συμβούλου της Κυπριακής Υπάτης Αρμοστίας, κ. Κύπρου Χαραλάμπους. Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν και άλλοι πολλοί φιλότεχνοι. Ας δούμε τώρα το καλωσόρισμα του κ. Γιώργου Κυριάκου, του ιδιοκτήτη της Gallery K. Ladies and gentlemen, κυρίες και κύριοι, καλώς ορίσατε στη γαλερί μας και στα εγγένεια της ατομικής έκθεσης του Δημήτρη Κούκου. Θα ήθελα καταρχήν να ευχαριστήσω τον Γενικό Πρόξενο της Ελλάδας, τον κύριο Μάκη Παντζόπουλο, για την ευγενή καλοσύνη του να εγγενιάσει την έκθεση και να εκφράσω τη μεγάλη χαρά όλων μας, προσωπικού, της γαλερί και εμένα προσωπικά, γιατί μαζί μας βρίσκεται και ο ίδιος ο καλλιτέχνης με τη γυναίκα του και αυτή η ζωγράφο δίπλα μου, την Άντα, και την κόρη του, τη Βασιλική, οι οποίοι πιστεύω δίδουν ιδιαίτερη έγκλη σε αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα έκθεση του Δημήτρη, ο οποίος δεν είναι τυχαίος, είναι ο αγαπητός του αείμνης του Μόραλι και καθηγητής στη Σχολή Καλών Τεχνών με πλούσιο έργο τα τελευταία 30 χρόνια. Δεν θα πω περισσότερα, γιατί αμέσως ο κύριος Παντζόπουλος θα σας πει ό,τι πρέπει να σας πει αυτή την έκθεση. Χωρίς περισσότερα λόγια, ο κύριος Παντζόπουλος. Στη συνέχεια, το λόγο πήρε ο Γενικός Πρόξενος της Ελλάδας, κύριος Μάκης Παντζόπουλος, ο οποίος μίλησε για τον καλλιτέχνη και την δουλειά του. Some English speaking people here, and then I'll say some words in Greek as well. First of all, I'm an honor to be invited tonight at this event, the inauguration of the well-known painter, Greek painter, Dimitris Koukos exhibition. And I take this opportunity to congratulate Gallery K for on its efforts to promote the culture of Greece and Cyprus in the United Kingdom. Dimitris Koukos is a well-known painter, as I said, which has presented his works not only in Greece, but around the world. His undisputed talent, coupled with his studies in School of Fine Arts in Athens and in École des Beaux-Arts in Paris, and with painters such as Morales and Nicolaou, as well as the influence he had from Vikatos, have given an excellent result, which you can see tonight at the exhibition. To be frank, I'm not a specialist in painting. However, I have been attracted by the painter's work since it is original. And besides that, I have been equally impressed by the harmonious combination of the colors and the light of the Greek landscape. And we all know that Greece and the Greeks have been closely connected with the sea. And the paintings of Dimitris Koukos depicting Greek islands constitute something unique for us, especially when we can see it, and as I have already said, the light and the colors. Another important aspect of his magnificent work is that he does not have the intention of imposing his views on us. On the contrary, through his paintings, he expresses his own views and lets us interpret them in our own way. Before closing my short speech, I'd like to thank Gallery K once more for this honor and wish you all to have a nice summer, since summer approaches. Ο ζωγράφος Δημήτρης Κούκος ευχαρίστησε όλους όσους τον βοήθησαν να πραγματοποιήσει την έκθεσή του στο Λονδίνο, αλλά και όλους όσους τον τίμησαν με την παρουσία τους. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ τον κύριο Πρόξενο. Ευχαριστώ και το ζευγάρι που δίνει μια πολύ μεγάλη και ωραία νότα και δυναμική στο Λονδίνο, που έχει αυτή την ωραία γαλερί και πολύ οικογενειακή γαλερί και ζεστή. Εγώ μιλάω με τα έργα μου. Δεν μ' αρέσει ο προφορικός λόγος πάρα πολύ όταν μιλάω για τη ζωγραφική μου και δεν μπορεί να εξηγηθεί και η ζωγραφική βέβαια φυσικά. Όπως ξέρετε, η δημιουργική διαδικασία είναι ένα μείγμα από το ένστικτο, την παιδεξιότητα και την παιδεία. Και από δυναμικές διαδικασίες όταν συγκρούεται το συνειδητό με το υποσυνείδητο. Αλλά η σημασία, όπως είχα τονίσει και στην τελευταία μου έκθεση, είναι το ταξίδι. Δηλαδή, πώς ταξιδεύεις μέσα από τη δουλειά σου. Το σημαντικό είναι ότι είμαι πάρα πολύ ευτυχής.
που μπόρεσα και δούλεψα πάνω από 40 χρόνια. Έχω κάνει και άλλη μια έκθεση πριν 20 χρόνια ατομική στο Λονδίνο, που είχα και εκεί πάρα πολύ υποστήριξη από την Ομογένεια και πήγαμε και πολύ καλά και είχαμε και πάρα πολύ κίνηση και κόσμο. Και αυτό, ότι είμαι γερός και δουλεύω τόσα πάρα πολλά χρόνια με τη δουλειά μου, στην άμμο, στις ταράτσες, ελεύθερος όσο μπορώ. Και μπόρεσα και αν και καλλιτέχνης να κάνω οικογένεια, που είναι πολύ σημαντικό. Στην κάμερα του Hellenic TV και στο συνάδελφό μας Γιάννη Ιωάννου, μίλησε ο ζωγράφος Δημήτρης Κούκος για την δουλειά του, αλλά και για την αγάπη του για την τέχνη. Στο επόμενο βίντεο θα παρακολουθήσουμε την αποκλειστική και εφόλιστη σύλλη συνέντευξή του, καθώς και πλάνα από τα εγκαίνια της έκθεσης. Κύριε Δημήτρη Κούκο, πρώτα απ' όλα καλώς ήρθατε στο Λονδίνο και στην ελληνική τηλεόραση, εδώ το Hellenic TV. Εντάξει, καλώς σας βρήκα και να έχετε δύναμη, παιδιά, και να στέκεστε γερά και να είστε καλά. Είναι λίγο προχερός ο καιρός, καμία σχέση με την Αθήνα, αλλά το καλοκαίρι στο Λονδίνο είναι κάπως διαφορετικό. Μπα, όχι, όπως έμαθα σήμερα στην Αθήνα, ρίχνει κεραυνούς και αστραπές και έχει καταιγίδα. Χαίρομαι πάρα πολύ που ήρθα στο Λονδίνο, με την κόρη μου και τη γυναίκα μου, την κόρη μου, το πιο ωραίο μου έργο. Χαίρομαι γιατί έχω πράγματα που ήθελα να δείξω, πράγματα αποτύπωση από τη φύση, δηλαδή εντάξει, με αφετηρία το ελληνικό τοπίο, που μου αρέσει πάρα πολύ. Είμαι πολύ ελεύθερος όταν ζωγραφίζω και μου αρέσει και αυτό πάρα πολύ. Δεν είμαι πολύ κοντά στα χρώματα και στις οσμές τους. Μου αρέσει πιο πολύ να φυσάει ο αέρας πάρα πολύ και να μπορώ να στηρίξω το μουσαμά μου στην ακρογιαλιά, σε κάποια ταράτσα, σε κάποιο μπαλκόνι. Καταρχάς, πέστε μας λίγα λόγια για εσάς τον ίδιο και για το έργο σας, θα πούμε στη συνέχεια. Είμαι πολύ τυχερός που δουλεύω πάνω από 40 χρόνια. Έχω τα τελευταία 30 χρόνια που με έχει βάλει ο μωρός στη σχολή του 83 και έφυγε και μπόρεσα και πέρασα σε μερικά παιδιά μια φλόγα, δηλαδή, που είχα με τη δουλειά. Δηλαδή έχω ένα πάντρεμα με τη δουλειά πάρα πολύ, δηλαδή, και εγώ δεν το καταλάβω πώς έχει γίνει. Δουλεύω πάρα πολύ και πολύ, με πολύ έτσι, όρεξη πάντα. Δεν θυμάμαι τον εαυτό μου να μην είχα ποτέ κάποιο, να είχα πρόβλημα, δηλαδή να μην έχω όρεξη πολύ. Όταν δουλεύω πάρα πολύ και ας βγαίνει και η μουτζούρα. Εγώ από τη μουτζούρα μου γεννιέμαι και η μουτζούρα είναι μια γοητευτική, ένα γοητευτικό ταξίδι να βγει κάτι από αυτό που κάνεις και να είναι δικός, όσο μπορείς δικός και να είναι βιωματικά δικός. Θέλει πάρα πολύ δουλειά αυτό το πράγμα. Τα ταλέντα στην Ελλάδα είναι σαν την άμμο της θάλασσας, όπως έλεγε και ο δάσκαλος μου ο Μόραλης. Το σημαντικό είναι πως το σημαντικό είναι ότι δυστυχώς δεν αντέχουν πάρα πολύ. Δεν αντέχουν δηλαδή σε αυτό που γίνεται γύρω μας. Όταν ήσασταν μαθητής με τον δάσκαλό σας, ποιο είναι αυτό που είναι στο μυαλό σας και εκεί το θυμάστε πάντα, ποια ήταν η συμβουλή που σας έδινε? Όχι, κάποια στιγμή ο δάσκαλος μου Νικολάου με είχε χτυπήσει στην πλάτη μέσα σε 60 άτομα που δεν το είχε κάνει σε κανέναν και αυτό μου έκανε να έχω μια υποχρέωση σε αυτόν τον άνθρωπο. Ύστερα είχα τον πατέρα μου, τον Άγγελο τον Κούκο, που ήταν γιατρός χειρούργος, είχε κάνει 15 χρόνια στο Μόναχο, ήταν γιατρός του Βικάτου. Ο Βικάτος μου έκανε γεωγραφία, θυμάμαι, και μου μίλαγε για το σχέδιο, για το χρώμα, όταν ήμουν πολύ μικρός, δηλαδή κάτω από τα 10. Έπειτα με εμφύσισε στη ζωγραφική πάρα πολύ και μου έδωσε εσύ μπορεί να κάνεις αυτό. Και ήταν πολύ σημαντικό. Από τα 5 μου, 6 μου χρόνια είχα και καβαλέτα και χρώματα. Ο αδελφός μου είχε γίνει ένα τρενάκι να πηγαίνει και να φέρνει χρώματα και μουσαμάδες. Ήταν μια πάρα πολύ ωραία εποχή. Όταν τον έχασα, βέβαια, ένιωσα πάρα πολύ άσχημα. Αλλά μου πέρασε όλη αυτή τη δύναμη. Τι είναι αυτό που σας κάνει να εκφράζεστε μέσα από τους πίνακες σας? Έχω μάθει να ζω μέσα από αυτό. Έχω μάθει να... Είναι πάρα πολλά. Είναι πάρα πολλά που δεν εξηγούνται με τίποτα. Όποιος πάει να εξηγήσει, δηλαδή, αυτό που κάνει ή αυτό που πιστεύει ότι κάνει, κάνει λάθος πάντα, γιατί είναι ένα πρόσμενο πράγμα.
Δηλαδή, όταν δημιουργείς κάτι, εκτός να το έχεις στο μυαλό σου, και εκεί είναι λανθάνων. Γιατί όταν έχεις κάτι στο μυαλό σου, οπωσδήποτε δεν βγαίνει οπωσδήποτε όπως το θέλεις εσύ. Εκτός αν είναι κάτι πλασματικό. Κάτι δηλαδή που να είναι στερεότυπο. Εγώ δεν το θέλω αυτό. Θέλω να βγαίνει κάτι που να είναι κάτι. Δηλαδή, κάτι που θα με συγκινήσει εκείνη τη στιγμή. Δηλαδή, το νιώθεις αμέσως όταν βγαίνει κάτι. Αλλά είναι λίγες τις στιγμές. Και όσο πιο πολύ δουλεύεις, βέβαια είναι και πολλές. Πες μου. Τι είναι αυτό που χαρακτηρίζει τους πίνακες σας? Βλέπουμε αφηρημένη τέχνη, βλέπουμε ζωγραφική από ελληνικά νησιά. Αρχίζω μια αποτύπωση από τη φύση. Που αυτό είναι σαν Ευαγγέλιο. Δηλαδή, προσπαθώ να γυμναστώ μέσα από τη φύση. Όταν πηγαίνω σε ένα χώρο και ή σε ένα νησί διαφορετικό, αρχίζω την αποτύπωση. Και σιγά σιγά αρχίζω και φεύγω. Φεύγω περίεργα, δηλαδή με μια ένταση. Και αυτό με εξητάρει πάρα πολύ. Δηλαδή μου δίνει μια μεγάλη ζωή. Δηλαδή είμαι πολύ πολύ ευτυχής που κάνω αυτό το πράγμα. Πίστεψέ με δηλαδή. Είμαι από τους ευτυχείς Έλληνες. Βέβαια βλέπω αυτό το πράγμα που γίνεται γύρω μας. Βλέπω τα παιδιά που δεν έχουν βοήθεια φέτο. Βλέπω τα παιδιά που φέτο δεν είχαμε καθόλου μοντέλο στη σχολή, που αυτό δεν έχει ξαναγίνει ποτέ στα χρονικά. Μα για λίγα χρήματα, δηλαδή κόψανε και τα μοντέλα. Δηλαδή, στερήσανε από ένα χρόνο από τα παιδιά να μην δουλεύουν με το μοντέλο, που είναι το πρωταρχικό. Το μοντέλο μαθαίνεις τον εαυτό σου. Δεν είναι ότι θα απεικονίσεις ένα μοντέλο και πώς θα το απεικονίσεις καλύτερα και αυτά και εκεί. Μαθαίνεις το τι μπορεί να κάνεις εσύ ο ίδιος. Φυσικά ο κάθε καλλιτέχνης είναι ξεχωριστός και ο δικός σας και η δική σας πίνακα είναι όντως διαφορετικός, και ο καθένας είναι ξεχωριστός. Αλίμονα άμα ήταν και το ίδιο. Ή όταν προστάζει κάτι το μυαλό, δεν είναι δυνατόν να γίνει. Δεν το καταλαβαίνουν όμως, γιατί θα γίνει κάτι στερεότυπο. Κάτι, θα είναι κάτι έτσι που θα έχει μια κατάληξη που θα την έχει ορίσει το μυαλό. Που είναι τίποτα. Δηλαδή για μένα είναι τίποτα. Μένα μου αρέσει να βγαίνει κάτι που να έχει μια ζωή, μια ζωντάνια, να είναι κάτι που όχι τυχαίο, μέσα από τη δουλειά. Πολύ σημαντικό. Τι είναι αυτό τώρα που κάνει αυτόν τον συγκεκριμένο πίνακα τόσο ξεχωριστό για σας? Ήμουνα σε μια βεραντούλα, είχα πάει με την κόρη μου κάποια στιγμή στον Πάνορμο, στην Κρήτη επάνω, πάνω από το Ρέθυμνο, και είχα μια βεραντούλα και ήταν ένα πάρα πολύ ωραίο δέντρο. Δεν ξέρω αν ποτέ κανείς πάει σε αυτό το ξενοδοχείο. Ήταν ένα δέντρο έτσι μοναχικό και ήταν και κάτι προβατάκια κάποια στιγμή. Αυτές οι σχέσεις όλες. Τι είναι το σχέδιο, σε είναι η σωστή κατανομή των σχημάτων και των χρωμάτων μέσα στο χώρο. Αυτά προσπάθησα να τα συντεριάξω. Κάποια στιγμή σου βγαίνει. Τις πιο πολλές φορές δεν βγαίνει. Τις πιο πολλές φορές γίνονται και πράγματα που μπορώ να σου πω και δεν είναι και κάτι που να είναι δικαιολογημένο. Δεν μπορώ να πω κακό. Δεν είναι δικαιολογημένο. Όταν βγαίνει δικαιολογημένο, νιώθω μια ευτυχία. Νιώθω μια ευτυχία. Ποτέ δεν βγαίνει το ίδιο. Ποτέ δεν βγαίνει πάντα καλό. Κάποιες στιγμές βγαίνει πολύ πολύ καλό, που δεν το περιμένεις καν, και κάποιες στιγμές δεν σου βγαίνει. Γίνεται πετραδάκι-πετραδάκι το κάθε πράγμα. Ξέρεις, έρχεται η κορύφωση κάποια στιγμή. Ίσως θα ξαναφεύγει πάλι. Δεν είναι δυνατόν να κάνεις πάντα το ίδιο και να κάνεις ωραία έργα. Δεν είμαστε μηχανήματα, ούτε ποτέ. Δεν είμαστε κομπιούτερ, δεν είμαστε τίποτα τέτοιο. Το μέσον είναι ο τρόπος. Ο λόγος είναι το. Εξαρτάται από τη διάθεση που έχετε αυτή τη συγκεκριμένη στιγμή για να ξεκινήσετε κάποιον καινούριο πίνακα. Α, ναι, υπάρχει διάθεση, υπάρχει. Εντάξει, όταν την έχω την οικογένεια κοντά είμαι πολύ καλύτερα. Όταν νιώθω πολύ δυνατός από τις θύμησες που έχω. Ακόμα και ακούγοντας ένα τραγούδι παλιό που είχα νιώσει ευτυχία. Είναι πολύ πολύ σημαντικό. Και είναι και πολύ σημαντικό να ζεις σε ένα τέτοιο περιβάλλον, να έχεις αυτό το πράγμα. Τα παιδιά μας θέλουν πολύ πολύ, πολύ, πολύ υποστήριξη. Αν και δεν είχαμε χρώματα εμείς. Τώρα δίνει η σχολή χρώματα. Εμείς δεν είχαμε τίποτα. Προσπαθούσαμε να βρούμε τα χαρτονάκια και τα χαρτάκια να ζωγραφίσουμε, ξέρεις που. Δεν είχαμε καθόλου την πρώτη ύλη. Κι όμως τα καταφέρναμε. Τώρα τα έχουν όλα τα παιδιά. Αλλά βέβαια βλέπουν πως και όταν τελειώσουν δεν έχουν κάτι που να μπορούν να σταθούν. Και είναι πολύ άσχημο. Αυτό πρέπει να το ρυθμίσει η κοινωνία. Προηγουμένως μας είπατε ότι το καλύτερο σας έργο είναι η κόρη σας η Βασιλική. Βέβαια. Πόσο κοντά είναι η οικογένεια σας, στηρίζει η οικογένειά σας? Πάντα με στηρίζει η οικογένεια. Αλίμονα και είμαι πάντα πολύ κοντά στην οικογένεια. Η γυναίκα μου ζωγράφος επίσης.
πιο πολύ δούλευε τα βράδια γιατί ασχολείται με συνέχεια με το παιδί. Ξέρεις, πρέπει να σε καταλαβαίνουν αλλιώς. Είχα μια φίλη κάποτε, πριν γνωρίσω τη γυναίκα μου, και είπε εντάξει, κάναμε παρέα και αυτά και εκείνα και τώρα πάω να δουλέψω. Και εγώ μου λέει τι θα κάνω. Κατάλαβε. Είναι πολύ διαφορετικά τα πράγματα. Γι' αυτό πρέπει να βρεις και τον κατάλληλο άνθρωπο. Να είσαι τυχερός βέβαια, είναι τύχη αυτό. Μπορεί να σου γυρίσει και αυτό. Δεν ξέρεις τίποτα. Η ζωή πρέπει να είσαι δυνατός από μόνος σου. Αλλιώς δεν αντέχεις στη ζωή που ζούμε. Βλέπεις πράγματα που είναι απρόβλεπτα και κάποια στιγμή. Λες πώς, μα πώς έγινε αυτό το πράγμα. Ενώ δεν το, δηλαδή δεν ήταν από μένα. Και όμως. Κύριε Δημήτρη Κούκου, από όσο αντιλαμβάνομαι, είστε καθηγητής εδώ και πολλά χρόνια στο Σχολείο Καλών Τεχνών. Με έβαλε ο Μωρέ στη Σχολή Καλών Τεχνών το 1983 και έφυγε. Αλλά εντάξει, είμαι πάντα κοντά στα παιδιά. Δεν έχω τον όρο του καθηγητού, είμαι επί συμβάση ακόμα από το 83. Βέβαια είχα φύγει για ένα διάστημα λόγω του ότι είχε αλτσχάνει με τη μητέρα μου. Αλλά ξαναγύρισα γιατί είχα αγάπη πολύ προς τα παιδιά. Και μ' αρέσει πολύ να έχω παιδιά για να τους δίνω τη δύναμη που έχω κι εγώ. Δηλαδή όσο μπορώ να τους δυναμώνω. Δηλαδή την αυτοπεποίθηση πιο πολύ. Πώς ακριβώς μιλάτε με τους μαθητές σας, ποια είναι η σχέση που έχετε? Όσο μπορώ πιο κοντά, να είμαστε φίλοι. Φίλοι και πολύ, πολύ κοντά στο πρόβλημά του, όχι το πολύ εσωτερικό, αλλά το πρόβλημα το, να κερδίσει χρόνο το παιδί. Αυτό είναι. Να μην επεμβαίνω στο δικό του περιεχόμενο, αλίμονο, εντάξει, αλλά να κερδίσει χρόνο. Αυτό είναι το μέλημα του δάσκαλου, να του μάθει 5 πράγματα, τη γραμματική δηλαδή, και από εκεί και πέρα να τον αφήσει να βρει πραγματικά αυτό που είναι. Μπορεί να μην είναι για αυτό το πράγμα, που δεν είναι περισσότεροι. Βγαίνουν από τη σχολή 50-60 άτομα. Αν είναι ένας που να ασχοληθεί, δηλαδή να είναι ζωγράφος, να είναι δημιουργός. Υπάρχουν πολλοί εικαστικοί, αλλά δεν δημιουργεί. Με ιδέες, με πράγματα, με έτσι. Αρχίζουν και να μιλάνε πάρα πολύ για το έργο τους. Όταν το έργο είναι μουγκό, προσπαθεί ο καλλιτέχνης να μιλήσει. Αλλά αν δεν μπορεί ο καλλιτέχνης, προσπαθεί ο τεχνοκριτικός, όπως έλεγε ο δάσκαλος ο Μηταράς, που συνεργάστηκα πάρα πολλά χρόνια μαζί του και ήταν και ένας φωτεινός δάσκαλος. Αλλά το έργο εξακολουθεί να είναι μουγκό όμως. Όσο και να μιλήσουν, όσοι και να μιλήσουν. Και πριν κλείσουμε, θα ήθελα να μην πούμε και λίγα λόγια για τη σημερινή αυτή έκθεση ζωγραφικής. Τα εγγένεια ήταν από τον Γενικό Πρόξενο της Ελλάδας και άλλη επίσημη παρέσταση εδώ στην εκδήλωση. Για πέστε μας, ποια είναι η αφορμή αυτής της έκθεσης ζωγραφικής? Είχα να κάνω 20 χρόνια στο Λονδίνο έκθεση. Μ' αρέσει να κάνω, δηλαδή να κάνω εκτός Ελλάδος, γιατί επειδή είχα ζήσει και 3 χρόνια στο Παρίσι, όταν είσαι στο εξωτερικό γίνεσαι πολύ πιο Έλληνας. Και θέλω πολύ αυτούς τους Έλληνες της ξενιτιάς να τους, δηλαδή να τους αγκαλιάσουμε τη δουλειά μου. Ας μην μου αγοράσουν τα έργα, να μην μου αγοράσουν, δηλαδή με ενδιαφέρει να δουν την πατρίδα μας με ένα άλλο μάτι. Γιατί αυτά είναι όλα Ελλάδα. Βέβαια κάτω στον κάτω όροφο είναι πιο πολύ εσωτερικός μου κόσμος. Αλλά και αυτά από εκεί ξεκινάει. Από εκεί ξεκινάει. Η αποτύπωση από τη φύση και σιγά σιγά φεύγεις. Και πας εκεί που είναι το μετερίζι σου, που πραγματικά έχεις πάει με τη δουλειά σου. Που είναι πολύ σημαντικό. Όχι, εγώ προσπαθώ να το κάνω αυτό. Το έχουν καταφέρει λίγοι ζωγράφοι αυτό. Είχαμε πάρα πολλά παραδείγματα από μεγάλους ζωγράφων, τους δασκάλους μας και αυτά και εκείνα. Αλλά τα παιδιά δεν επιμένουν αυτό, θέλω να τους το πω πολύ δυνατά. Δηλαδή είναι μια ευτυχία αυτό. Ας μην βγάζουν χρήματα από τα έργα τους. Εγώ δεν έχω βγάλει ποτέ χρήματα πολλά. Ίσα ίσα που ζω. Και δεν μ' αρέσει να επαναλαμβάνω κάτι που να είναι ωραίο και να το κάνω έτσι. 2 παραγγελίες είχα στη ζωή μου και κάτι ξενοδοχεία που πήραν κάτι έργα μου που και αυτά τα έδωσα πολύ χαμηλά στα χρόνια όλα. Αλλά είχα και τα αγωνίσματα για το 2004 με τη Heineken που είχα κάνει με την κυρία Αγγελοπούλου στο στάδιο εκεί πέρα δίπλα. Και τώρα τα γραμματώσιμα που έκανα για το Μουσείο της Ακρόπολης, τα καινούργια γραμματώσιμα και για τα εγγένεια του Μουσείου της Ακρόπολης, 2 σειρές από γραμματώσιμα τα τελευταία. Αυτές είναι οι παραγγελίες. Είναι άσχημο, ξέρεις, να σου λέει ο άλλος, κάνε μου ένα πράγμα που το θέλει αυτός. Δεν μπορώ να το κάνω. Και κλείνοντας με... Πολύ εύκολα βέβαια, αλλά είναι ψεύτικο, καταλάβατε. Προσπαθώ την ψευτιά να μην την έχω έτσι. Να μην είναι, δηλαδή, να μην είναι μέρος της δουλειάς μου.
και το οικονομικό. Ασπινάω που λέμε. Περάσαν 4-5 χρόνια που έφυγα από τη σχολή που δεν μπορούσα να αποχωριστώ τα έργα μου. Μου τα ζητούσαν και δεν τα ασπινούσα. Είχα χάσει τον πατέρα μου, ήταν πολύ δύσκολα τα πράγματα. Ήταν μια δεκαετία του 70 που ήταν πολύ σκληρή. Δεν τα έδινα. Πήγαινα στην αρχή αγορά μου, ζητάγανε οι Ιταλοί. Όχι, δεν μπορώ να το αποσπαστώ αυτό το έργο. Και πού να το πάει αυτό. Και τώρα μερικά έργα μου δεν θέλουν να φύγουν από μένα, από αυτά εδώ. Εντάξει, μπορεί να μείνουν στην Αγγλία, αλλά πάλι το σκέφτομαι πάρα πολύ. Το σκέφτομαι πάρα πολύ. Δηλαδή είναι μέρος του εαυτού μου. Όντως είναι μέρος του εαυτού σας, γιατί θα νιώθετε σαν δικά σας παιδιά, οποιοδήποτε και ξεχωριστό έργο. Υπάρχουν πάρα πολλά ταλέντα στην Ελλάδα που θέλουν βοήθεια. Και πιο πολλοί νέοι άνθρωποι να πιστέψουν. Πάρα πολλά ταλέντα, πάρα πολλά ταλέντα. Δηλαδή, συγκινούμε που το λέω. Εμένα μας παίρνανε κάποτε το Υπουργείο κάποια έργα. Μου είχαν πάρει 3-4 σε κάποια με πανελλήνια. Δηλαδή, μου είχαν αγοράσει 5-6 εργάκια. Ύστερα μου είχαν δώσει κάτι υποτροφίες. Μικρές βέβαια. Αλλά τώρα υπάρχει μεγάλη τσιγκουνιά. Δεν ξέρω τι είναι αυτό το πράγμα. Πού θα καταλήξει αυτό. Δηλαδή, αυτή η γενιά που τώρα γίνεται, δηλαδή. Θα έχει θύματα. Αυτό είναι το κακό. Σίγουρα θα έρθουν καλύτερες μέρες για όλους και τους νεαρούς. Εμείς οι Έλληνες δεν το βάζουμε κάτω με τίποτα. Και για να κλείσουμε τη συνέντευξη, μέχρι πότε θα είναι ανοιχτή η έκθεση εδώ στο Gallery K και τι περιμένει ο κόσμος να αντικρίσει? Δεν ξέρω τι περιμένει ο κόσμος. Απλώς εγώ έριξα τις μουτζούρες μου που λέμε. Προσπαθώ να δώσω μια νότα χαράς όσο μπορώ. Χαράς δηλαδή, μπορεί να ήταν και μαύρα τα έργα, αν και εγώ μαύρα δεν βλέπω. Δεν είμαι βόρειος, είμαι Έλληνας και έχω το φως σαν οδηγό. Και θα είναι ανοιχτή μέχρι τις... Δεν θυμάμαι τώρα, 17-27, δεν ξέρω. 17 Ιουλίου. 17, εντάξει. Κύριε Δημήτρη Κούκο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τον χρόνο μας αφιερώσατε και καλή επιτυχία και στο μέλλον. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ, παιδιά, και να είστε γεροί, δυνατοί και να σκέφτεστε την πατρίδα συνέχεια. Ο ζωγράφος συνοδευόταν από τη γυναίκα του Άντα Τσιροπούλου Κούκου, επίσης ζωγράφος, και από την κόρη του Βασιλική. Η κυρία Τσιροπούλου μίλησε στην κάμερα του Hellenic TV για τη δουλειά του σύζυγου της, για την κόρη τους, αλλά και για τις δικές της δημιουργίες. Και έχουμε μαζί μας τη γυναίκα του κύριου Δημήτρη Κούκου και την κορούλα του. Καλώς ήρθατε. Ευχαριστούμε πολύ. Πρώτα απ' όλα να σας καλωσορίσουμε στο Λονδίνο και στο Hellenic TV. Και εμείς να σας καλωσορίσουμε. Χαρήκαμε πάρα πολύ που ήρθατε και πιστεύω να έχετε καλές εντυπώσεις για την έκθεση του κυρίου Κούκου. Εσείς θα μας πείτε πώς τα βλέπετε. Ωραία. Είστε η κυρία Άντα Τσιροπούλου Κούκου και όπως μας έχουν πει, είστε και εσείς καλλιτέχνης, είστε ζωγράφος. Ναι, ναι. Είμαι και εγώ ζωγράφος. Έχω τελειώσει στη Φλωριντία, στην Ιταλία 5 χρόνια και κάνω τοπία έργα ζωγραφικής, μακριλικό, λίγο διαφορετικά. Θα χαρώ πάρα πολύ βέβαια κάποια στιγμή να τα δείτε, γιατί είχα πρόσφατα την έκθεση στο Χαλάνδρι, στην Γκαλερί Χρυσόθεμης, που είναι στην 25η Μαρτίου 20, στο Χαλάνδρι. Τελείωσε η έκθεση, φύγαμε και ήρθαμε τώρα για τον άντρα μου που έχει την έκθεση. Ελπίζω σας αρέσουν τα χρώματα, εμπνέεται βέβαια από τη φύση ο Δημήτρης και δουλεύει κάπως διαφορετικά. Είμαστε και δύο καλλιτέχνες, αλλά έχουμε διαφορετική πορεία. Εγώ ήμουν Ιταλία 5 χρόνια, τελείωσα, κάνω εκθέσεις στην Αθήνα. Και η ζωή μας είναι γύρω από τη ζωγραφική, από την τέχνη, ταξίδια. Με τι ακριβώς ασχολείστε, ποιο είναι το αντικείμενο της ζωγραφικής σας? Εγώ προσωπικά ασχολούμαι με το φως και κάνω τοπία της ψυχής, θα εννοώ. Δηλαδή μπορεί να είμαι μέσα σε ένα εσωτερικό χώρο, να μην βλέπω καθόλου ήλιο ή φως ή κάποιο συγκεκριμένο τοπίο και προσπαθώ και δουλεύω με τη φαντασία μου. Και το φως των έργων μου που βγαίνουν και το φως τα έργα και τα στοιχεία βγαίνουν πιο πολύ από τη φαντασία μου. Βέβαια εμπνέομαι από το ελληνικό φως, από τα τοπία, από τα ταξίδια που κάνουμε, από τη θάλασσα, τον αέρα και με ενδιαφέρει πολύ ο άνθρωπος. Δηλαδή εγώ πιστεύω ότι η φύση δεν είναι τίποτα χωρίς τον άνθρωπο. Ένα ωραίο τοπίο, μια ωραία δύση, όταν πας και βλέπεις μια ωραία δύση, σου λείπει πάντα και το ανθρώπινο στοιχείο. Και εγώ πιστεύω ότι αν τον άνθρωπο τον δούμε σαν ένα ανεξερεύνητο τοπίο που θέλει εξερεύνηση και σεβαστούμε πρώτα απ' όλα τον άνθρωπο, μετά θα σεβαστούμε και τη φύση. Γιατί το βασικό στοιχείο είναι ο άνθρωπος. Έτσι δεν είναι? Έτσι είναι. Είναι και η Βασιλική εδώ μαζί μας, η οποία έχουμε δύο γονείς καλλιτέχνες και δύο ζωγράφοι. Εσύ ασχολείσαι καθόλου με τη ζωγραφική? Ναι, μ' αρέσει να ζωγραφίζω. Αν και μ' αρέσει πολύ το design, όχι να ζωγραφίζω. Αλλά ναι. Τι σκέφτεσαι ακριβώς να ακολουθήσεις στη συνέχεια, κάτι με σχεδιαστή, με μόδα, με ζωγραφική?
Με ζωγραφική απόλυτα όχι, αλλά με το design γενικότερα. Τώρα ακριβώς δεν ξέρω κάτι ακόμα. Και εδώ θα πάρω κάτι λόγια που μας έχει πει, ο πατέρας, ότι είσαι το καλύτερο του δημιούργημα. Πόσο... Το καλύτερο δημιούργημά μας. Το πιο ζωντανό και το πιο original. Πώς ακριβώς... Πολύ ωραία σχέδια, συγγνώμη που σε διακόπτω. Δεν θέλει να το πει, αλλά κάνει σχέδια ρούχων. Είναι πολύ καλή στο design και στο σχέδιο και στη ζωγραφική και στο ελεύθερο σχέδιο. Αλλά δεν ξέρω τι θα ακολουθήσει. Είναι 15 χρονών και πιστεύω ότι τα όνειρα ενός ανθρώπου αλλάζουν. Αλλά βασικά σαν μητέρα, όχι επειδή είμαι μητέρα της, έχει πολύ ταλέντο. Μπορεί να το χρησιμοποιήσει όπως θέλει αργότερα. Με ποιους τρόπους στηρίζετε τη ζωγραφική του κύριου Δημήτρη Κουκού? Με ψυχική υποστήριξη βασικά, γιατί εγώ δεν μπορώ, ένας καλλιτέχνης είναι πολύ δύσκολο να κάνει οικογένεια. Δεν μπορεί, δηλαδή η τέχνη θέλει θυσίες και θέλει απόλυτο χρόνο, δηλαδή ένας καλλιτέχνης είναι πολύ δύσκολο να συνδυάσει. Δεν είναι επάγγελμα καταρχήν, είναι λειτουργήμα. Δηλαδή, εμείς άμα δεν ζωγραφίζουμε δεν είμαστε καλά. Είναι ανάγκη μας. Είναι η ψυχική ανάγκη να ζωγραφίζεις. Πόσο μάλλον να το κάνεις επάγγελμα αυτό και να ζεις από αυτό. Τώρα, αν έχεις και υποχρεώσεις οικογενειακές και οικογένεια συν αυτό το στοιχείο το οποίο θέλει θυσίες, είναι λίγο πιο δύσκολο. Νομίζω ότι η ψυχική υποστήριξη, όταν δύο καλλιτέχνες ζουν μαζί, πρέπει ο ένας να στηρίζει τον άλλον ψυχικά. Προσπαθούμε να σεβόμαστε την πορεία ο ένας του άλλου. Απλά είναι δύσκολο να είσαι καλλιτέχνης, να μπορείς να ταξιδεύεις και να έχεις απόλυτο χρόνο και να θυσιάζεσαι για την τέχνη σου και συγχρόνως να είσαι και στην πραγματικότητα. Είναι, ξέρεις, δύο διαφορετικοί δρόμοι αυτοί. Δηλαδή, από τη μία, όχι ότι να είσαι τελείως, ας το πούμε, φευγάτος, να φεύγεις και να ταξιδεύεις με τη φαντασία σου. Πρέπει να είσαι στην πραγματικότητα, να κρατάς την ευαισθησία σου, να κρατάς, ας πούμε, κάποια στοιχεία που μπορεί να μην μπορείς να τα κάνεις πράξη στην πραγματικότητα, να είσαι δυνατός να επιβιώνεις και να έχεις πάντα έμπνευση να δημιουργείς καλλιτεχνικά. Είναι δύσκολη συνδυασμή, αλλά πιστεύω τα καταφέρνουμε. Η Βασιλική θα το πει αυτό, αν τα καταφέρνουμε. Όσο δύσκολο και να είναι, η ζωγραφική που είναι κάτι ξεχωριστό για δύο καλλιτέχνες, τα καταφέρνετε. Και διαρωτούμε τώρα, το σπίτι σας είναι γεμάτο από δικούς σας πίνακες? Είναι από δικούς μας. Έχουμε και άλλων καλλιτεχνών, αλλά τι να κάνουμε, εάν βγάζεις δουλειά και πρέπει να τα βλέπεις. Ο τείχος κάθε φορά έχει διαφορετικά έργα, όπως καταλαβαίνεις. Γιατί σε λίγο θα έχουμε και τη Βασιλική, βλέπω. Ελπίζω ότι έχει και. Θα είναι έργα η τοπία, έτσι. Αλλά μπορεί να είναι κάτι άλλο, δεν ξέρουμε. Κάπου εδώ να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τον χρόνο σας. Και εμείς ευχαριστούμε πολύ. Καλές επιτυχίες. Σας ευχαριστούμε που ήρθατε στην έκθεση του Δημήτρη του Κούκου. Και είμαστε πολύ έτσι περήφανοι που σας αρέσει η δουλειά του βασικά. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας. Γεια σας. Η κυρία Άντα Τσιροπούλου Κούκου μας μίλησε για την δική της έκθεση ζωγραφικής που γίνε πρόσφατα στην Αθήνα, στην περιοχή του Χαλανδρίου, στην Γκαλερί Χρυσόθεμης. Κυρία Τσιροπούλου, και από όσο βλέπουμε εδώ έχετε κάποια από τα δικά σας έργα από την τελευταία σας δουλειά στην Αθήνα. Στην Αθήνα ήταν, έτσι? Βέβαια, στο Χαλάνδρι, στην Γκαλερί Χρυσόθεμης. Πολύ ωραία. Για πέστε μας εδώ, με ποιον τρόπο δείχνετε και παρουσιάζετε το έργο σας? Κοιτάξτε, βλέπετε, αν θέλετε, μπορείτε να προσέξετε. Δουλεύω νύχτα, δουλεύω απόγευμα, δουλεύω τη δύση του ηλίου. Εμπνέομαι από το φως, από το φεγγάρι, από τον αέρα, από ορισμένα στοιχεία της φύσης, αλλά με ενδιαφέρει πάρα πολύ ο άνθρωπος. Πιστεύω ότι μέσα από τη δουλειά μου προσπαθώ να δώσω ένα μήνυμα ελπίδας. Δηλαδή, όλα αυτά που σήμερα τα θεωρούμε δεδομένα για την ισορροπία του πλανήτη μας και την ισορροπία του ανθρώπου, η επικοινωνία, ο σεβασμός, σε συνδυασμό βέβαια με το ελληνικό φως και τη φύση. Γιατί αυτά τα στοιχεία που τείνουν να εκλείψουν από τη ζωή μας, και η επικοινωνία και η ανθρωπιά και η αγάπη που υπάρχει, αν αυτά σε συνδυασμό με τη φύση και το σεβασμό προς το περιβάλλον μπορούμε να τα βάλουμε στη ζωή μας, θα έχουμε μια καλύτερη ζωή και ένα καλύτερο αποτέλεσμα σε όλο τον πλανήτη μας, που τι να καταστραφεί, και ξέρετε πολύ καλά ότι τα πράγματα δεν είναι και τόσο αισιόδοξα. Αλλά εμείς οι καλλιτέχνες αυτό πρέπει να κρατάμε σταθερό, να δίνουμε αισιοδοξία στη ζωή των ανθρώπων. Εδώ να σας αναφέρουμε πως η έκθεση ζωγραφικής του κύριου Δημήτρη Κούκου θα είναι ανοιχτή για το κοινό μέχρι τις 17 Ιουλίου 2011. Κυρίες και κύριοι, αυτές ήταν οι τελευταίες εκδηλώσεις της παροικίας μας. Να σας υπενθυμίσουμε ότι μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας τηλεφωνικά στο 0208 292 7037 ή μέσω της ηλεκτρονικής μας διεύθυνσης info@hellenictv.net. Πριν όμως σας αποχαιρετήσουμε, ας ρίξουμε μια ματιά στις εκδηλώσεις των επόμενων ημερών.
Στις 18 Ιουνίου θα πραγματοποιηθεί η ετήσια χοροϊσπερίδα του Συνδέσμου Αγίου Ανδρονίκου στο Emerald Suite στις 7 η ώρα το βράδυ. Επίσης, την ίδια μέρα και την ίδια ώρα, στο Κυπριακό Κοινοτικό Κέντρο θα πραγματοποιηθεί η έκθεση φωτογραφίας με θέμα την καταστροφή της πολιτιστικής μας κληρονομιάς και εκκλησιών από την Τουρκία. Την έκθεση θα ανοίξει ο Σεβασμιότατος Αρχιεπίσκοπος Θεατήρων και Μεγάλης Βρετανίας, κύριος Γρηγόριος. Την Κυριακή 19 Ιουνίου θα πραγματοποιηθεί η μουσική συναυλία της Kite Music στο Ελληνικό Κέντρο και τέλος, στις 22 του μήνα, θα γίνει διάλεξη από την Βικτόρια Χίσλοπ, συγγραφέα του μυθιστορήματος Νησί, όπου την ομώνυμη σειρά παρακολουθείται από το Hellenic TV. Αμέσως μετά ακολουθεί η κοινωνική ταινία «Αγόρια στην Πορνεία» με τους Φράνκο Αλφόνσο, Παύλο Ευαγγελόπουλο και Μιχάλη Μανιάτη και στη συνέχεια η κομμωδία «Για την καρδιά της ωραίας Ελένης» με τους Ελένη Ανουσάκη, Αλέκο Τζανετάκο και Διονύση Παπαγιανόπουλο. Αύριο Σάββατο στις 7.30 παρακολουθήστε την εκπομπή «Αύριο είναι Κυριακή» με τον πατέρα Ιωσήφ Παλιούρα, πρωτοπρεσβύτερο του Ναού των 12 Αποστόλων. Αμέσως μετά στις 8 ακολουθεί η εκπομπή «Ο Μάριος Καμιναρίδης παρουσιάζει». Την Κυριακή στις 7.30 παρακολουθήστε την εκπομπή «Ποιητική Ανθολογία» με τον Ειρήνα Αρχοστεφάνου, ενώ στις 8 ακολουθεί η εκπομπή «Πρόσωπα» με τον Βασίλη Παναγή. Στο σημείο αυτό, αγαπητοί μας φίλοι, έχουμε φτάσει στο τέλος της απόψινής μας εκπομπής «Ομογένεια εδώ Λονδίνο» και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας και απόψε. Σας ευχόμαστε να έχετε ένα καλό Σαββατοκύριακο και καλή εβδομάδα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη Παρασκευή την ίδια ώρα. Γεια σας!